εντατικού ρυθμού συνεχίζονται οι έρευνε τη αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη τη αποτρόπαια δολοφονική επίθεση ει βάρο του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο. Δώδεκα μέρε μετά το περιστατικό, ψάχνουν πύρε το στα κομμάτια που συνδέουν το εγκληματικό παζλ, εξετάζοντα προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο. Δύσκολο γρίφος για τι αστυνομικέ αρχέ η υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε, οι περιπολίε στην ευρύτερη περιοχή για επιτήρηση συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο κυρίω λόγω τη αγριότητα του δράστη, ο οποίο πυροβόλησε το θύμα αρκετέ φορέ και δεν σταμάτησε εκεί, κοβοντά του τη γλώσσα σε κομμάτια με κτηνοτροφικό ψαλίδι. Ανατριχιάζει η σκέψη πω ένας τυγερό εγκληματία που δεν δίστασε να προβεί σε τέτοια βασανιστήρια βρίσκεται ελεύθερο. Η κατάσταση τη υγεία του 69χρονου, ο οποίο νοσηλεύεται στην ευρωχειρουργική κλινική του Παγνή, έχει καλυτερέψει, ενώ ο ίδιο επικοινωνεί και βρίσκεται σε επαφή με το περιβάλλον, καθιστώντα επικείμενη την κατάθεσή του για όσα έγιναν. Κατάθεση η οποία αναμένεται να ρίξει φω στην υπόθεση, ξετυλίγοντα το κουβάρι τη ιστορία. Δυστυχώ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τέτοια κουλτούρα βία, κυρίω σε ορεινές περιοχές και μεταξύ συνήθω νέων ανθρώπων, όπου μη έχοντας άλλο τρόπο να εκφραστούν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μη έχοντας άλλο τρόπο να παρέμβουν στα κοινωνικά δρόμενα, είναι μια ακραία ακραία συμπεριφορά βία. Σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα του στασίου, ο δράστη έφτασε πεζό και εξαφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο μέσα από τα βουνά, δυσκολεύοντα την έρευνα καθώ δεν υπάρχουν ίχνη διαφυγή. Φορούσε κάλτσα στο κεφάλι για να μην διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του, ενώ το οπτικό υλικό και τα στοιχεία που συνελέγησαν από την αυτοψία στον τόπο τη επίθεση έχουν σταλεί στην Αθήνα για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ένα αναμονή των οποίων καθυστερούν οι εξελίξει τη έρευνε. Οι φόβοι για βεντέτα εντείνονται με τι πληροφορίε να αναφέρουν πω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βασικό ύποπτο στην υπόθεση, ενώ η οικογένεια του θύματο φαίνεται πω έχει διαχρονικά διαμάχε με διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή. Εξαιρετικά πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την επίθεση που δέχτηκε ο 26χρονο γιο του κτηνοτρόφου με καυστικό υγρό στα τέλη Ιουλίου την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του, με τι αρχέ να εξετάζουν κάθε πτυχή τη ιστορία. Για την επίθεση αυτή συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν τον Αύγουστο τρία άτομα, ένα 40χρονο όσο ηθικό αυτούργο τη επίθεση και άλλοι δύο όσοι φυσική αυτούργοι ει του 26χρονου άντρα. Δείχνει μίσο και έντονο πάθο μίσου, το οποίο μπορεί να προέρχεται από διαστρεβλωμένο αίσθημα αδικίας ενδεχομένω ή που συνήθω αυτό το διαστρεβλωμένο αίσθημα σε εδράζεται πάνω σε συμπεριφορέ που έχουν συμβεί μεταξύ το δράστη του δράστη ή του θύματο στο παρελθόν. Η απάνθρωπη επίθεση σημειώθηκε το πρωί τη 6η Σεπτεμβρίου, όταν ο 69χρονο πήγε στο πυμνιοστάσιο του στο Βιλαδρέδο, εκεί όπου του είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο δράστη, πυροβολώντα τον 6-7 φορέ στα άκρα, με μια σφαίρα να σφινώνεται στη σπονδυλική του στήλη, και προβαίνοντα σε μια διανόητα βαρβαρή κίνηση, του τεμάχησε τη γλώσσα για να μην φωνάξει, όπω ο ίδιο πρόλαβε να πει στο γιο του, τον οποίο και βρήκε το κουράγιο να ενημερώσει, ενώ υπέφερε μέσα σε μια λίμνη αίματο.